Με την καταστροφή της οικογένειας θα ξεκινήσει επίσης η καταστροφή των παιδιών στα όρια του αναγκαίου. Θα γίνουν λύκοι. Θα γίνουν άνθρωποι τίμοι με τον καθένα να γνωρίζει μια τέχνη και με το καθήκον του να ελέγχει ο ένας τον άλλο. Μα στην πορεία θα αλληλοφαγωθούν. Τόσο το καλύτερο. Αυτό θα είναι ένα τέλειο τέλος. Ναι, στην πορεία θα αλληλοφαγωθούν, αλλά μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο στην πραγματικότητα, στη συνέχεια θα αλλάξουν εντελώ. Θα αλλάξει η φύση και ο άνθρωπο. Μέσω μια μακρά πρακτική θα φτάσει οργανικά σε μια κοινωνία όπου ο καθένα θα είναι για όλου και όλοι για τον καθένα. Αυτό που χρειάζεται κυρίω είναι να αλλάξει σωματικά η φύση του ανθρώπου. Είναι απολύτω αναγκαίο η προσωπικότητα να μεταμορφωθεί άμεσα σε αγελέα. Άμεσα, αν και εδώ και καιρό έχει ξεχάσει την αρχική του καταγωγή. Όμω σε αυτή την περίπτωση θεωρείτε εσεί πω μοναδικό ενδιαφέρον του ανθρώπου είναι η εξασφάλιση του φαγητού και του ποτού του και σε όλους ίσα δικαιώματα και οργανική μεταμόρφωση της ισότητα. Θα είναι πολύ βαρετό. Αυτή είναι μια αριστοκρατική άποψη. Και γιατί να είναι βαρετό, Βαριούνται τα άτομα με ανικανοποιητέ φιλοδοξίε και επιθυμίε. Όμω ο άνθρωπο θα είναι ικανοποιημένο και στη νέα κοινωνία δεν θα υπάρχουν επιθυμίε. Η επιθυμία είναι κάτι το αριστοκρατικό. Φτάνει, φτάνει. Προσοχή. Το βασικό πράγμα. Ο Νετσάγεφ καταλήγει. Εν κατακλείδη εσείς ασχολείστε με τις λεπτομέρειες. Εγώ ασχολούμαι μόνο με την ιδέα. Και άλλωστε αυτό δεν είναι δική μου υπόθεση. Όμως οι άλλοι γράφουν και αναγκαστικά εννοεί ότι ονειρεύονται και λένε παραμύθια. Θα είναι η πρακτική που θα μας δείξει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το μέλλον. Μονάχα ένα πράγμα είναι σίγουρο. Το ξαναφτιάξιμο της κοινωνίας και της φύσης της θα είναι κάτι το ριζικό. Συνεπώς, καταστροφή. Και αυτό είναι η ειδικότητά μου.